Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμη βράδυ Τρίτη στην εκπομπή Απέναντι στην τηλεοπτική συχνότητα της ΣΕΡ3. Με κάτι για κάτι που δεν μας εγκαταλείπει πολύ συχνά. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ την πολιτική επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε και σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Αρχής γενομένης από το στούντιό μας στην Αθήνα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Παπακώστα, ανεξάρτητη βουλευτή, πρώην υπουργό στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικός στέλεχος με μεγάλη εμπειρία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Παπακώστα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας, γιατί για μένα έχει πολύ υψηλό συμβολισμό και μεγάλη συναισθηματική επιρροή το γεγονός ότι συζητούμε, ειδικά μετά τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, από την ΕΡΤΡΙΑ, από την Βόρειο Ελλάδα ουσιαστικά. Θα ήθελα πολύ να είμαι δίπλα σας εκεί στο στούντιο, γιατί θεωρώ ότι το βόρειο κομμάτι της χώρας θεωρεί ενίοτε, για να μην σας πω συχνά, ότι είναι και παραμελημένο από το λεγόμενο κράτος των Αθηνών. Θέλω λοιπόν να δώσω μία έμφαση με την παρουσία μου εδώ, γιατί ως βορειοελλαδίτισσα και εγώ, παρότι πολιτεύομαι στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών, αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα και αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα. Για να προλάβω, Κασάνδρες, γιατί καμιά φορά οι ειδήσεις και οι πληροφορίες προηγούνται των πρωταγωνιστών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το λέω με σεμνότητα, πρωταγωνιστές είμαστε εσείς κυρίως και εγώ. Για να προλάβω λοιπόν, Κασάνδρες, γιατί τελευταία πολλοί άρχισαν να ενδιαφέρονται για εσάς, για τα πολιτικά σας σχέδια, για το πολιτικό σας μέλλον. Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η πρόθεσή σας. Είναι και τιμή για αυτή την εκπομπή και για το σταθμό, ότι σήμερα θα ανακοινώσετε κάτι νέο, κάτι καινούριο στο χώρο της πολιτικής. Ήδη κάποιοι, κυρία Παπακώστα, έχουν σπεύσει να το λιδωρήσουν. Δεν ξέρω αν δικαιούνται να το κάνουν. Αυτό θα το αποδείξει η κουβέντα μας. Αλλά φαίνεται ότι ισχύει αυτό, ότι είστε έτοιμοι να δημοσιοποιήσετε τη συγκρότηση μιας πολιτικής κίνησης, ενός κόμματος, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για να προλάβω τις Κασάνδρες, ήθελα να επισημάνω, ήθελα να επισημάνω, κυρία Παπακώστα, οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν βήμα σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που καλείστε στην εκπομπή Απέναντι, και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν διαγραφεί, έχουν τεθεί εκτός των κοινοβουλευτικών ομάδων με τις οποίες μπήκανε στην Βουλή το Σεπτέμβριο του 2015. Άρα δεν είστε ένα νέο πρόσωπο σε αυτή τη δημόσια σφαίρα, σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, γιατί ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει, επειδή έτσι μάθανε, να νομίζουν ότι όλα είναι μια συνεννόηση σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, μακάρι να ξεκινήσω από το τελευταίο, μακάρι να έχουμε κατορθώσει να φτάσουμε στο σημείο να συνεννοούμεθα, γιατί πραγματικά θεωρώ, μιας και το είπατε προηγουμένως. Εγώ άλλο τύπο συνεννόηση, βέβαια. Ναι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια συνεννόηση μεταξύ μας και χαίρομαι που το διευκρινίζετε και το αποσαφηνίζετε. Θέλω να πω ότι πραγματικά, εάν δεν δοθεί βήμα στους ανεξάρτητους βουλευτές από τη δημόσια τηλεόραση, θεωρώ πως αυτό είναι εκ των όνων κάνευ, έτσι, και το κάνετε. Και νομίζω ότι φιλοξενούνται όλοι οι συνάδελφοι κατά καιρούς που έχουν ανεξαρτησία γνώμης πια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά μιας και αναφερθήκαμε στη μαγική λέξη συνεννόηση, μακάρι αυτό το ελληνικό έθνος και αυτό το πολιτικό σύστημα να μπορούσε να συνεννοηθεί, θα είχαμε γλιτώσει πολλά δεινά. Εν πάση περιπτώσει, το νέο αυτό κομίζει. Μία μετριοπαθή πολιτική πρωτοβουλία, η οποία έρχεται, νομίζω, στην κατάλληλη στιγμή όπου η κοινωνία ασφικτιά, έρχεται σε χρόνο που υπάρχει έλλειμμα πολιτικής, υπάρχει πλεόνασμα, δυστυχώς, επιθετικής ρητορικής, υπάρχει τοξικότητα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα αυτό που προείπατε εσείς, βέβαια με την έννοια της προσυνεννόησης στην εκπομπή, εγώ με την έννοια της εθνικής συνεννόησης, να μην υπάρχει, προς εις βλάβην της κοινωνίας. Οι πολίτες υφίστανται τις συνέπειες του διχασμού, της τοξικότητας, της κακής ατμόσφαιρας στην σημερινή πολιτική σκηνή. Έρχεται λοιπόν το νέο, το οποίο νομίζω ότι θέλει να φέρει νέο ήθος και νέο ύφος στην πολιτική σκηνή, στα πολιτικά πράγματα, ως πολιτική πρωτοβουλία. Εξάλλου να σας πω εδώ ότι στη νέα εποχή, στην μετά, τυπικά αν θέλετε, μνημόνιο εποχή, χρειάζεται, για να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα της μεταμνημόνιων εποχής, ένα νέο ρεύμα πολιτικής σκέψης που θα εδράζεται πάνω στην πολιτική πρωτοβουλία. Η πολιτική πρωτοβουλία είναι η διάθεση και η προσφορά, ο νέος ορισμός της πολιτικής, το νέο ρεύμα πολιτικής σκέψης, το οποίο έρχεται
να κλειδώσει ουσιαστικά την υλοποίηση πολιτικών που ανακουφίζουν τους πολίτες. Θα τα συζητήσουμε δυστυχώς αναλυτικότερα. Θέλω μερικές διευκρινήσεις, ναι, αν το νέο παρακαλώ, αποτελεί αυτοτελή λέξη προς διορισμό του κόμματος ή της κίνησης, αν είναι τα αρχικά μιας πιο σύνθετης ονομασίας. Βλέπετε το σύνθετη, είπατε για Βορρά, πάμε και σε άλλα θέματα. Κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα, βέβαια. Εάν θα είναι μια πολιτική κίνηση, ένα think tank ή ένα κόμμα οργανωμένο, με δομή και στόχο να κρυθεί σε εκλογική αναμέτρηση. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσουμε από το όνομα. Το νέο είναι αρχικά. Εξειδικεύεται ως νέα ελληνική ορμή και θα εξηγήσω γιατί το σκεφτήκαμε έτσι. Ορμή. Αποτελεί πρωτοπολιτική νέα ελληνική ορμή. Νέα επειδή διότι είναι νέα η πολιτική πρωτοβουλία. Ελληνική εκφράζοντας τη φιλοπατρία, τον πατριωτισμό. Εδώ σας βάζω μια φράση του Ντεγκόλ, ο οποίος έλεγε ότι πατριωτισμός είναι να αγαπάς πάνω απ' όλα την πατρίδα σου και εθνικισμός είναι να μισείς τις πατρίδες των άλλων. Εμείς είμαστε υπέρ της πρώτης άποψης, της φιλοπατρίας, ναι, και εναντίον της πατρίδος κανενός, να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Και το τρίτο, η ορμή έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη φυσική, η πολιτική, αντλεί την καθημερινή της εμπειρία από τους νόμους της φυσικής. Στη φυσική, η ορμή είναι μια φυσική ποσότητα που σχετίζεται με την ταχύτητα και τη μάζα ενός σώματος και έχει ως θεμελιώδη μεγέθη δύναμη, την ενέργεια, το έργο, την ισχύ, την ορμή, τη σύγκρουση, δηλαδή την όθηση και το αποτέλεσμα. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, εμείς θέλουμε στην παρούσα φάση με την πολιτική πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μία δυναμική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, στη σημερινή αρχιτεκτονική. Αυτή η προσπάθεια, αυτή η πολιτική πρωτοβουλία, πολύ σύντομα, θα μετασχηματιστεί, θα πάρει τη νομική της μορφή, έτσι όπως προσδιορίζεται. Ναι. Αλλά αυτό όχι ερήμην της κοινωνίας. Εμείς και εγώ απόψε εδώ που με φιλοξενείτε, δεν κάνουμε κάτι. Ή δεν σχεδιάζουμε κάτι ερήμη της κοινωνίας. Είναι ζητούμενο κοινωνικό. Θέλουμε να δούμε λοιπόν τη δυναμική του, να ανταποκριθούμε στα ζητούμενα των πολιτών και δίνουμε την ευκαιρία στους πολίτες να μας πλησιάσουν, πράγμα το οποίο κάνουν το τελευταίο διάστημα, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τους, που πιστέψτε με είναι απαιτήσεις καθημερινότητας. Αυτό που περιγράφεται, κυρία Παπακώστα, σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση, αφορά και συναδέλφους σας αρχικά στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφορά κάποιους επίσης ανεξάρτητους βουλευτές που μπορείτε να συγχρονιστείτε πολιτικά. Δεν αναφέρομαι σε κάθε ανεξάρτητο. Και το επόμενο ερώτημα για την κοινωνία, με ποιον τρόπο και αν θα αφορά και μια πολιτική ταυτοποίηση κοντά γειτονικά στη Νέα Δημοκρατία. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η πολιτική μήτρα από την οποία προέρχεστε, έτσι. Φαντάζομαι η ιστορία δεν σβήνει. Όχι, ασφαλώς και εγώ δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να αποδείξω τώρα κάτι. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Εγώ να σας πω ότι εμείς θα είμαστε, η πολιτική αυτή πρωτοβουλία κινείται στο χώρο της μετριοπαθούς κοινωνικής δεξιάς και του κοινωνικού κέντρου. Αυτή είναι η ιδεολογική μας καταυτότητα, αυτό είναι το ιδεολογικό μας περίγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτονόητα ζητήματα τα οποία έχουν εγκαταληφθεί, όπως είναι το υπόδειγμα της οικονομικής πολιτικής, που εμείς θέλουμε εκεί να είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας ο άνθρωπος και όχι ο αχαλήνωτος νεοφιλελευθερισμός, η αχαλήνωτη και ασίδωτη αγορά, η κοινωνική ατζέντα στις προτεραιότητες μας, το πλαίσιο, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας, αλλά όχι δίχως ισχυρές ενστάσεις, ξέρετε, γιατί με άλοθη την κρίση έχουμε προχωρήσει, έχει προχωρήσει η Ευρώπη σε μια ισοπαίδωση του κοινωνικού κράτους και ιδιαίτερα έχει πλήξει τους ασθενέστερους, τους κοινωνικά ασθενέστερους πολίτες. Η φτώχεια και η κοινωνική περιθωριοποίηση είναι στοιχεία τα οποία συνηγορούν ότι έχουμε δίκιο στο να αναλάβουμε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία, έχοντας πολύ ψηλά στην ατζέντα μας την κοινωνική, το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου από την άλλη πλευρά. Με πολύ δυσκολία θα σας διακόψω. Δεν υποτιμώ την ατζέντα των θεμάτων που βάζετε. Ελπίζω να είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέω για να με διακόψετε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Εξαιρετικά, αλλά το αρχικό μου ερώτημα είναι αν αυτό γίνεται σε συνεργασία και με κάποιους συναδέλφους σας, ανεξάρτητους βουλευτές. Δίνετε την ευκαιρία. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω, βεβαίως. Να προσθέσω κάτι. Γι' αυτό ανέφερα και την πολιτική μήτρα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτή η πρωτοβουλία είναι σε γνώση ενός ηγέτη που υπηρετήσατε, γνωρίζω ότι τον εκτιμάτε. Και δεν πιστεύω ότι είναι και υπερβολή να κάποιος να πει ότι θα μπορούσε να σας χαρακτηρίσει κάποιος
πολύ φιλικά προσκύμενη στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Αν το έχετε συζητήσει, αν έχει γίνει κάποια συζήτηση έστω. Ναι. Λοιπόν, μου θέτετε πολλά ερωτήματα τα οποία απηχούν και το ενδιαφέρον, φαντάζομαι, των πολιτών. Εσείς γι' αυτό είστε εκεί να με ρωτάτε και εγώ να σας απαντήσω. Λοιπόν, όσον αφορά τους συναδέλφους μου, γίνονται ζημώσεις όσον αφορά στους ανεξάρτητους βουλευτές. Αυτό είναι γεγονός. Συζητούμε πάρα πολύ για αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Εξάλλου, εγώ έχω μάθει να πολιτεύομαι στο φως, ποτέ κρυπτόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται στο φως και με απόλυτη διαφάνεια και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε τώρα και εδώ με μεγαλύτερο εύρος δημοσιότητας, ναι, για να το μάθουν οι πολίτες και να ξέρουν ότι ό,τι κάνουμε είναι στο φως. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Η ιδεολογική μήτρα παραμένει ο ιδεολογικός μου, αν θέλετε, αξιακός και αξιακός μου κώδικας. Είναι πολύ συγκεκριμένος. Η αγάπη μου προς τον πρόεδρο στον οποίο αναφερθήκατε είναι δεδομένη, αλλά εδώ πρόκειται για μια νέα πολιτική πρωτοβουλία, η οποία έχει αυτοτελή χαρακτηριστικά, η οποία όμως σε καμία περίπτωση, αυτό δεν μπορεί να μας το αποκλείσει, να μας το στερήσει κανείς, έχει ακριβώς τον πυρήνα της, την καραμαλική σχολή πολιτικής σκέψης. Αυτό είναι δικαίωμά μου, αν θέλετε, να το διατηρήσω, γιατί εγώ έχω γαλουχηθεί με... Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα, να το καταλάβετε, στο πολιτικό πλαίσιο που βάζουμε. Το πολιτικό πλαίσιο που βάζουμε απηχεί ακριβώς την κλασική ιδεολογική και αξιακή ατζέντα της μεγάλης αυτής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας από την οποία προέρχομαι, η οποία λέει ότι στον πυρήνα της πολιτικής μας πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι καραμαλική σχολή σκέψης, έχω γαλουχηθεί με αυτήν, δεν έχει καμία σχέση όμως με το ερώτημα που μου θέσατε προηγουμένως. Το δεύτερο που μπορώ να πω τώρα είναι... ένα σημαντικό κεφάλαιο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν εσείς ως συμπέρασμα καταλήγετε ότι η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το έχει χάσει αυτό το πλεονέκτημα το πολιτικό να απευθύνεται σε αυτή την αξιακή βάση. Εγώ θεωρώ πως έχει ατροφήσει αυτή η δυνατότητα να εμπνεύσει αυτή την βάση, αυτή την κοινωνική βάση, και υπό την έννοια αυτή πολύ γρήγορα και πολύ έγκαιρα το είχα επισημάνει άλλωστε. Εξάλλου, εκεί ήταν και οι ενστάσεις μου ως προς το ύφος, ως προς το ήθος, ως προς την κατεύθυνση. Και όλο αυτό συγκροτούσε, αν θέλετε, τη δική μου πολιτική πρόταση. Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω για να σας δείξω ποιο είναι το πλαίσιο, είναι παραδείγματος χάρη στα εθνικά θέματα. Να. Πάντοτε η κλασική προσέγγιση, η οποία είναι και η ορθή προσέγγιση της μεγάλης παράταξής μας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ότι στα εθνικά θέματα είμαστε όλοι απέναντι στο πρόβλημα, μέσα όμως από ένα αραγές ενιαίο εθνικό μέτωπο. Δεν υπήρξε ποτέ και σε καμία περίπτωση παραβίαση αυτής της αρχής. Ήταν περίπου το Άγιο Δισκοπότηρο, να το πούμε, γιατί της παράταξης, διότι, όπως ξέρετε, στα εθνικά θέματα δεν χωρά αντιπολίτευση. Εδώ λοιπόν αυτό είναι μια αρχή την οποία εγώ υπηρετώ με απόλυτη συνέπεια, διότι και την πιστεύω απολύτως και είναι ορθή και θα πρέπει και να εφαρμοστεί. Διότι την βλέπετε υπηρετεί, σήμερα. Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα έτσι όπως είναι σήμερα, η αρχιτεκτονική του είναι δεδομένη, έτσι όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές, έχει μια τεράστια αδυναμία, πολιτική αδυναμία. Η πολιτική αδυναμία είναι φυσικά και η αξιωματική αντιπολίτευση εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά και η αντιπολίτευση στο σύνολό της. Η σημερινή λοιπόν πολιτική αρχιτεκτονική διαπνέεται από μια αντιπαλότητα δίχως πολιτικό περιεχόμενο. Και αυτό το πράγμα δεν σταματά, την υπερβαίνει. Έχει δηλαδή μπει μέσα στο DNA της σημερινής πολιτικής πραγματικότητας ότι θα πρέπει να επιτίθεμαι για να κερδίζω τους ψηφοφόρους και την επανείσοδό μου στη Βουλή με τρόπο ο οποίος δεν ταιριάζει στον καιρό, δεν ταιριάζει στις προκλήσεις και δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση στις ανάγκες της χώρας. Αυτό το πράγμα λοιπόν πάντοτε η Νέα Δημοκρατία αείποτε από πάντα, από την ίδρυσή της, το απέφευγε με όποιο κόστος. Δεν έπεφτε στην παγίδα της πόλωσης, του διχασμού,
της τοξικότητας, πράγμα το οποίο της επέτρεπε να υπερβαίνει αυτές τις διαφορές και να λειτουργεί ως πολιτική δύναμη, η οποία ενέπινε τους πολίτες και η οποία τους συγκέντρωνε κάτω από την ομπρέλα της, γιατί αισθανόταν εμπιστοσύνη από τη σταθερότητα των απόψεών της, από τη συμπεριφορά της και από τις προτάσεις της, από τις θέσεις της. Κυρία Παπακώστα. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως παρέλειψα να το ρωτήσω στην αρχή, εσείς θα ηγηθείτε αυτού του σχήματος, του νέου, του κομματικού σχηματισμού, ας το ορίσουμε έτσι για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Θα ηγηθείτε με μια παραδοσιακή δομή. Αυτό γιατί μπορεί να θεωρηθεί κάτι νέο, μια νέα ορμή στην πολιτική? Λέτε πολύ συχνά ότι η φύση καλύπτει τα κενά της. Εσείς πιστεύετε ότι πραγματικά έτσι, σε μια προβολή αυτού που συζητάμε με όρους φυσικής, ότι σήμερα αυτό που λείπει, η φυσική ισορροπία και οι ελλείψεις, είναι ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, ή να αλλάξει η πολιτική αισθητική, η ατζέντα, η ιδεοντολογία, ακόμα και για αυτούς που χαρακτηρίζεται, και ας μην κρυβόμαστε, φαντάζομαι αναφέρεστε και στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν η αιτία να τεθείτε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, για μια τοξική ρητορία έντασης, μίσους, κάποιων πραγμάτων που μάλλον μας πηγαίνουν πίσω και όχι μπροστά. Ακούστε, κύριε Γιαννούλη. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί είναι. Όλα αυτά είναι μαζί, διότι συνθέτουν ένα ζωφερό πολιτικό σκηνικό. Όσον αφορά για την ηγεσία που λέτε, επειδή είμαστε σε νέους καιρούς και επειδή οι νέοι άνθρωποι περιμένουν από εμάς να αντιδράσουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, τα παιδιά μου μου είπαν ότι δεν έχω το δικαίωμα, επειδή εμείς δημιουργήσαμε την κρίση, ενώ το πολιτικό σύστημα με τις αποφάσεις μας, σας θυμίζω το 2009, εάν είχε συνεννοηθεί τότε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου με τον τότε πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, θα είχαμε, μιλώ για την οικονομική κρίση, θα είχαμε αποφύγει ενδεχομένως το επόδειο, είμαι βέβαιη γι' αυτό, όχι ενδεχομένως, θα είχαμε αποφύγει τα μνημόνια. Άρα λοιπόν, δείτε πώς το πολιτικό σύστημα υπονομεύει την προοπτική των νέων γενεών. Τα παιδιά μου λοιπόν και οι φίλοι του. Μου είπαν ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αποσυρθούμε από την πολιτική, εμείς που έχουμε διαφορετική άποψη. Εξάλλου πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν προσωπικά τα αίτια με τα οποία βρεθήκαμε έτσι όπως βρεθήκαμε στην πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι βαθιά πολιτικά τα αίτια. Είναι διαφορά του ύφους, είναι διαφορά στην πίστη στους θεσμούς, είναι διαφορά στο ήθος της πολιτικής, είναι διαφορά στην αντίληψη που καταλαβαίνω την επόμενη μέρα για τη Νέα Ελλάδα, όπου θα πρέπει να φτιαχτεί ένα νέο εθνικό σύμφωνο. Μάλιστα. Και να το υπηρετήσουμε όλοι, όποιος εκλεγεί στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας και όποια κόμματα θα μετέχουν στη νέα δομή της επόμενης Βουλής, να το υπηρετήσουμε για τα επόμενα 10 χρόνια υποφελία των πολιτών που θέλουν σταθερότητα, που θέλουν ασφάλεια, για τους νέους ανθρώπους που θέλουν πραγματικά προοπτική στη ζωή τους. Το νέο λοιπόν θα είναι συγκερασμός. Θα είναι συγκερασμός της πολιτικής μας εμπειρίας, η οποία, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, δεν είναι ποτέ παλιά, αλλά και των νέων ανθρώπων, όπου θα συνδυάζει και θα συγκλίνει σε ένα σημείο, στην ορμή ως προς την ταχύτητα των αποφάσεων, την εφαρμοσμένη πολιτική, αλλά και το ρυθμιστικό της ρόλο, η νέα ελληνική ορμή, σε σχέση με την κοινωνική ατζέντα, σε σχέση με το κράτος δικαίου, με την κοινωνική δικαιοσύνη και με τα εξωτερικά ζητήματα. Δεν υπάρχουν τακτικισμοί σε αυτό, κυρία Παπακώστα. Δεν υπάρχει μια τακτική που λέει. Τακτικισμοί. Γιατί, ξέρετε, η ιστορία είναι πολύτιμος οδηγός και συμπερασμάτων αλλά και ερωτημάτων. Στη Νέα Δημοκρατία, ασφαλώς, στο πρόσφατο παρελθόν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα κομμάτων που δημιουργήθηκαν μετά από κάποιες αποχωρήσεις. Ντόρα Μπακογιάννη, για παράδειγμα. Ξέρετε, η μοίρα και η ιστορία παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια. Επιστροφή στην Νέα Δημοκρατία. Και ταυτόχρονα θα ήθελα να σχολιάσετε και τις απόψεις. Διαβάζω, ο εθνικός σχολιογράφος του Βήματος Γιάννης Πρετεντέρης αναφέρεται στην πρωτοβουλία σας να δημοσιοποιήσετε την κίνηση για ένα κόμμα. Βλέπω πολλές πόρτες, γράφει, να μένουν ανοιχτές για κάθε ενδεχόμενο. Και ο Ραγκούσης τον έχει κατηγορήσει ότι λειτουργεί ως γραφείο τύπου του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη πολλές φορές. Αν για παράδειγμα δεν φτιάξουν κόμμα, μπορεί θαυμάσια το σχήμα να δοκιμαστεί στον ψυχαγωγικό τομέα και τότε να δεις εισιτήρια που θα κόψει. Διαβάζω από το Βήμα αυτό το σχόλιο. Και ένα ερώτημα που προκύπτει, αν όλη αυτή η πολιτική διεργασία είναι ο προθάλαμος για μια επιστροφή με άλλους όρους στη Νέα Δημοκρατία.
Ακούστε, η πρόθεση σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή, διότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, ξέρετε, με μία συνεννόηση μεταξύ μας. Δεν είμαστε εχθροί. Συγκρούονται οι πολιτικές μας απόψεις και η σχολή, πολιτική σκέψη την οποία ανήκω εγώ με τη σημερινή ηγετική ομάδα. Αυτό όμως δεν μας αποτρέπει και δεν είναι απαγορευτικό στο να συνεννοηθούμε. Εδώ είναι οι αιτίες, όπως σας είπα, βαθιά πολιτικές. Δηλαδή, σε περίπτωση που, για παράδειγμα, εγώ επέστρεφα αύριο το πρωί στη Νέα Δημοκρατία ή χθες, δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω, θα είχα υποστεί πολιτική αφλογιστία, να σας το πω έτσι, δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω ενώπιον σας και ενώπιον του ελληνικού λαού τις θέσεις τις οποίες, δίχως έγκριση από συνέδριο αρχών και θέσεων ή δίχως εκλογές ή δίχως την έγκριση της κοινοβουλευτικής ομάδος, η σημερινή ηγετική ομάδα εκπέμπει, εισφέρει στον ελληνικό λαό. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως. Τελείως διαφορετικό από αυτό που καταστατικά, ιδεολογικά, πάντοτε είχαμε ως κεκτημένο, πολιτικό, ιδεολογικό κεκτημένο. Όσον αφορά τώρα στα θέματα της ηγεσίας που είπατε, εδώ θα πάμε συλλογικά. Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων αποφασισμένων να παλέψουμε το για τον τόπο μας. Θέλω να δω πώς αντιδράτε όμως σε σχόλια. Δεν ξέρω αν... Ο κύριος Πρετεντέρης, δεν θα προσωποποιήσω, απλώς επειδή εσείς αναφερθήκατε στο συνάδελφό σας, το τι γράφει, θέλει να με φιλοξενήσει στην εκπομπή του, μόλις μπορέσω θα πάω για να με ρωτήσει ό,τι θέλει και να το κουβεντιάσω μαζί του. Ο κύριος Πρετεντέρης δημοσιογραφεί. Όταν θα έρθει η ώρα του, και πιστεύω ότι πολύ σύντομα μπορεί να έρθει η ώρα του να μπει στη μάχημη πολιτική και να μπει στο πεδίο της φωτιάς της πολιτικής, τότε θα αξιολογηθεί και εκείνος. Προς το παρόν, εγώ αξιολογούμαι από το 2000 από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και είμαι εδώ και έρχομαι να βοηθήσω την πατρίδα μου μέσα από μία άλλη διαδικασία, αμιγώς πολιτική, που πιστεύω ότι πραγματικά είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για την επόμενη μέρα της. Έχετε θέσει ως προτεραιότητα σε αυτό που περιγράφεται ως πολιτικό εγχείρημα τα κοινωνικά θέματα, την κοινωνική ατζέντα. Εκεί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Γνωρίζω, θέλω να το καταθέσω, να σας συγχαρώ και πάλι δημόσια, ότι είστε και μια μητέρα, Ελληνίδα μητέρα, που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη ζητημάτων για τα άτομα με ξεχωριστές ικανότητες, για τα άτομα με αναπηρίες. Και αυτό καλό είναι να τα λέμε. Ας σταματήσει αυτός ο καθοσπρεπισμός της αδιαφορίας και των ίσων αποστάσεων. Δεν έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι τα ίδια πράγματα, είτε στην πολιτική, είτε στην κοινωνία, ακόμα και στην δημοσιογραφία. Λέτε ότι η κοινωνική ατζέντα είναι βαθιά τραυματισμένη στην χώρα, στην πολιτική συζήτηση. Στη Νέα Δημοκρατία υπήρχε εδώ και χρόνια μία στροφή που έλεγε με την χρήση ενός εύκολου στερεότυπου συρρυκνώστε το δημόσιο, καταργήστε το δημόσιο, κλείστε το ένα, κλείστε το άλλο, αναφερόμενοι σε λειτουργίες που τα άτομα με αναπηρία, ξεχωριστό κομμάτι αυτής της κοινωνικής ατζέντας, τα πλήττη βάναυσα και άμεσα. Αυτό είναι ένα πολιτικό σχόλιο που θα ήθελα να ακούσω από το στόμα σας και για τη Νέα Δημοκρατία και για το δικό σας εγχείρημα. Θα σας πω το εξής. Βάζουνε βέβαια και λίγο προκάλημα την ΕΡΤ που είναι ευκολάκι, δηλαδή άντε να κλείσει ξανά η ΕΡΤ γιατί πιάνουμε ακροατήριο καλά. Όλα τα υπόλοιπα όμως για τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα, τα σχολεία, εκεί δεν είναι ΕΡΤ. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Ακούστε. Όσον αφορά στο δίχτυ κοινωνικής προστασίας, είναι υποχρέωση του κράτους από την ώρα που οι πολίτες του φορολογούνται να παρέχει υπηρεσίες υγείας, δημόσιας παιδείας και βεβαίως κοινωνικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου ανάλογες με τους φόρους τους οποίους πληρώνουν οι πολίτες. Αυτή είναι η πρώτη παραδοχή. Το δεύτερο, αλλιώς γιατί να πληρώνουν φόρο οι πολίτες. Φόρους οι πολίτες. Το δεύτερο είναι ότι είναι δείγμα πολιτισμού αυτό το κλασικό που λέγεται. Το πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, το πώς αντιμετωπίζουμε τους ανήμπορους, το πώς αντιμετωπίζουμε τους φτωχούς, το πώς αντιμετωπίζουμε τους αναπήρους. Είναι το πώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά, το πώς αντιμετωπίζουμε μία σειρά από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι και οι πρώτες οι οποίες επλήγησαν βάναυσα, κύριε Γιαννούλη, να μην γελιόμαστε από την κρίση. Αυτός ο κοινωνικός δαρβινισμός, από μένα
μένα δεν γίνεται αποδεκτός και γι' αυτό αντιδρώ. Δηλαδή το κοριτσάκι με τα σπίρτα, το οποίο είναι καταδικασμένο να πεθάνει στη γωνία γιατί προσπαθεί να ζεσταθεί που δεν ζεσταίνεται με ένα σπίρτο, επειδή γεννήθηκε κοριτσάκι με τα σπίρτα, δεν μπορεί σε ένα ευνομούμενο κράτος, σε ένα κράτος δικαίου, να την χάνει, αν θέλετε, ούτε καν σαν μέρος συζήτησης. Βλέπετε όμως ότι το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς συζητούμε για το αυτονόητο. Αυτό λοιπόν, την εφαρμογή και την υλοποίηση του αυτονόητου στις κοινωνικές προτεραιότητες, πρέπει να έχει μια πολιτεία οργανωμένη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή. Η προτεραιότητά της, η σημαία της, πρέπει να είναι η προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ώστε όλοι, είτε είναι ανάπηροι, είτε είναι φτωχοί, είτε είναι πολίτες οι οποίοι ήταν κάποτε στο περιθώριο. Και γιατί είναι στο περιθώριο, όποιος στρέφεται κατά αυτών των πολιτών, και δυστυχώς είδα το τελευταίο διάστημα να στρέφονται εναντίον κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων, πολιτική ελίτ, πρώτα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του. Γιατί πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του? Διότι δεν εφάρμοσε το πολιτικό σύστημα στο χρονικό διάστημα που κυβερνούμε όλοι μας και συγκυβερνούμε πολλά κόμματα μαζί, και η σημερινή και η χθεσινή, δεν εφαρμόσαμε πολιτικές τέτοιες ώστε να λύσουν το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Άρα λοιπόν ιδού πεδίον δόξη λαμπρών. Και γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι βάζω ψηλά την κοινωνική ατζέντα, διότι τι νόημα έχει πολιτική διαδρομή κάποιου να είναι πολιτικός, να ανήκει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, αν δεν μπορεί τα αυτονόητα να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή το σεβασμό στην ανθρώπινη αξία. Αυτό είναι προτεραιότητα. Δεν με αφορούν οι αιτιάσεις εκείνων οι οποίοι λένε ότι μα τώρα είναι ατζέντα αυτή. Όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση και το δημόσιο χαρακτήρα που είπατε προηγουμένως, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι στοιχείο εκ των ανουκάνευ στην δική μας ατζέντα. Αλλά αυτός ο οποίος κυβερνά, ο πρωθυπουργός, ο κυβερνήτης της χώρας, κυβερνά με το κράτος του, κυβερνά με τις δημόσιες υπηρεσίες του, κυβερνά με τη δημόσια διοίκησή του, την οποία οφείλει να την έχει σε υψηλό επίπεδο, στην οποία τις υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει τις δημόσιες οφείλει επίσης να είναι υψηλού επίπεδου, ανάλογες με τους φόρους που πληρώνουν οι πολίτες, και είναι βαρύτατη φόρη που πληρώνουν οι πολίτες. Και βέβαια είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει και την κατάλληλη ατμόσφαιρα και το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να ανθίσει ιδιωτική πρωτοβουλία. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Εδώ γύραμε μονόπαντα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Γύραμε μονόπαντα. Δηλαδή, θεοποιήσαμε τη μία όψη του νομίσματος και εγκαταλείψαμε ή στοχοποιήσαμε την άλλη. Η ανάπτυξη δεν έρχεται με διαταγές της πολιτικής ηγεσίας. Έρχεται με συγκεκριμένο οικονομικό υπόδειγμα πολιτικής. Δείτε η διπλανή Κύπρος. Εγώ υιοθετώ απολύτως το οικονομικό μοντέλο πολιτικής της γειτονικής χώρας, ένα ελλαδικό κράτος που είναι δίπλα μας, το οποίο μείωσε τους φόρους, κατήργησε τον έμφυα και δημιούργησε μία ανάπτυξη ταχύτατη και αστραπιαία αμέσως μετά από μία δραματική κρίση την οποία υπέστη η κυπριακή οικονομία. Γιατί αποφάσισαν να λειτουργήσουν σοβαρά. Όχι πλήττοντας τη δημόσια διοίκησή τους, ούτε πλήττοντας τις δημόσιες υπηρεσίες τους. Αντιθέτως, ανατάσσοντας την πολιτική τους και βλέποντας πώς αυτή μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών, υπέρ της ανάπτυξης, υπέρ όλων αυτών που όλοι μας επιδιώκουμε. Και χωρίς εύκολα στερεότυπα που μπορεί να πιάνουν αγοραία το αίσθημα της στιγμής, αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλες πληγές για το μέλλον. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, την ιδιοτέλεια για το ενδεχόμενο επιστροφής της Νέας Δημοκρατίας, το συζητήσαμε. Το ότι ένα κόμμα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνω, το λέω σχηματικά και με αρκετή έτσι υπερβατική διάθεση, ένα κόμμα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να ευνοεί, υπάρχει το ενδεχόμενο να σας κατηγορήσουν, τον ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, να πλήξει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία σε μέτωπα πολύτιμα για αυτήν και να συνεισφέρει στους πολιτικούς σχηματισμούς που σας περιέγραψα. Εμείς, ακούστε, για να το αποσαφηνίσω ακόμη μια φορά, θέλουμε να φτιάξουμε μια νέα, μια σύγχρονη κεντροδεξιά. Μια κοινωνική δεξιά, η οποία σε αγαστή αρμονία και συνεργασία με αυτό που λέγαμε πάντοτε κοινωνικό κέντρο. Εσείς μπορεί να θέλετε αυτό, να προσφέρει, αλλά είτε με δόλο είτε χωρίς δόλο, να ευνοείτε πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας, ίσως και δικούς σας. Δεν σημαίνει ότι συμφωνείτε κατά ανάγκη με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνοι. Το δέχομαι το ερώτημα και θα σας απαντήσω αμέσως με τον εξής τρόπο. Ακούστε, στη δημοκρατία
δεν μπορείς να ποινικοποιήσεις ή να εγκαλέσεις τη δημιουργία πολιτικών πρωτοβουλειών, γιατί τότε είναι σαν να φημώνεις, σαν να πληγώνεις και σαν να κατακερματίζεις την ίδια την ουσία και τον πυρήνα της δημοκρατίας, που είναι η πολυφωνία, που είναι ο πλουραλισμός. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Η δεύτερη είναι η εξής, ότι αν εσύ δεν αφήνεις χώρο, δεν αφήνεις κενό, κανείς δεν μπορεί να χωρέσει τα παπούτσια σου αν εσύ τα έχεις καλύψει, ενώ πολιτικά. Εάν λοιπόν πολιτικά δεν καλύπτεις τα κενά των πολιτών και υπάρχει κοινωνική αναγκαιότητα να καλυφθούν, να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα καλυφθεί είτε με μένα, είτε από κάποιους άλλους που θα αναλάβουν μια πολιτική πρωτοβουλία, ακόμη και αν δεν υπήρχα εγώ. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι το κενό δεν το απεχθάνεται μόνο η φύση, αλλά και η ελπίδα. Για να δώσεις ελπίδα λοιπόν στους πολίτες, λέει ένας κριτικός θεάτρου, πολύ σπουδαίος και σημαντικός, για να δώσεις λοιπόν την ελπίδα και την προσδοκία στους πολίτες, θα πρέπει να αναλάβεις πολιτική πρωτοβουλία για να τους πεις ποιο είναι το πλαίσιο, ή θα το ακολουθήσουν ή δεν θα το ακολουθήσουν. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά και η ομάδα των ανθρώπων που θέλουμε να εργαστούμε πάνω στο, με όχημα το νέο, πάνω στα προβλήματα των πολιτών, δεν υποχρεώνουμε κανέναν και με κανέναν τρόπο να έρθει να μας στηρίξει αν νομίζει ότι καλύπτεται από κάποιους άλλους ιδεολογικά. Άρα το πρόβλημα δεν είναι δικό μας. Ναι. Το πρόβλημα είναι πολιτικό ζήτημα των πολιτικών φορέων εκείνων, οι οποίοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας και τις ανάγκες των πολιτών. Υπάρχουν κάποια ονόματα, συνεισφέραντα στην εκπομπή, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, την είδηση της συγκρότησης του νέου, ενός νέου πολιτικού κομματικού σχηματισμού. Θα επιμείνω όμως λίγο στην ειδησιογραφική διάσταση αυτής της συζήτησης. Υπάρχουν κάποια ονόματα που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά σας, και πολιτικά και οργανωτικά? Τα επόμενα, κοιτάξτε, μετρώει να ρωτήσω αν είναι στη συνεργασία με τον κύριο Αντόναρο, για παράδειγμα, που ακούω, διαβάζω. Μιλάμε σχεδόν κάθε μέρα με τον κύριο Αντόναρο. Δεν μιλώ όμως μόνο με τον κύριο Αντόναρο, με τον οποίο έχω πάρα πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Μιλώ για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Μιλώ, παραδείγματος χάρη, και με τον Περιφερειάρχη, τον αγαπητό, τον Απόστολο, εδώ, για τα προβλήματα της περιφερειάς του. Μιλώ και με άλλους δημάρχους, όπως για παράδειγμα είναι ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος νομίζω θα γίνει και ένας θαυμάσιος Περιφερειάρχης αύριο μεθαύριο, γιατί έχει δώσει δείγματα γραφής στην περιοχή του. Μιλούμε με πάρα πολύ κόσμο. Και ιδίως έρχεται κόσμος και πυκνώνει τις τάξεις, γιατί απηχούμε τις ίδιες απόψεις και ταυτιζόμαστε. Όμως κάθε πράγμα στο χρόνο του. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί εμάς τώρα το ζήτημά μας είναι να καταλάβουν οι πολίτες ότι το νέο έρχεται για να απαντήσει στην καθημερινότητά τους. Θέλουμε λοιπόν να πυκνώσουν τις τάξεις μας, η δυναμική του και στη συνέχεια τα πρόσωπά του, τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Ασφαλώς θα είναι τα δύο βασικά όπλα τα οποία θα το οδηγήσουν στο αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να οδηγηθεί, να εκφράσει και να αντιπροσωπεύσει τους πολίτες. Τώρα είμαστε στην πρώτη φάση του οδικού μας χάρτη, που είναι η δημιουργία της πολιτικής πρωτοβουλίας. Σας είπα ότι σε εύλογο χρόνο θα προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα, και αυτό θα το κάνουμε με μετριοπάθεια, με πολιτικό λόγο, με μία, αν θέλετε, διάθεση και με ένα ύφος στην πολιτική μας έκφραση, τέτοιο που δεν θα προσβάλλει όχι αυτό το κομιλφό, τον καθοσπρεπισμό, που πρέπει να υποτίθεται να έχει ένα πολιτικό σύστημα για να διαλέγεται. Δεν εννοώ αυτό. Ενώ επί της ουσίας δεν θα φύγει σε προσωπικό επίπεδο τους πολιτικούς μας συνομιλητές των άλλων πολιτικών πρωτοβουλειών των άλλων κομμάτων, αλλά θα διαλέγεται επί της ουσίας με επιχειρήματα, αγνοώντας και τις προσωπικές επιθέσεις, τις οποίες αναμένω ότι μπορεί να δεχτούμε. Κυρία Παπακώστα, αν σε λίγα λεπτά είχατε την τύχη να συναντηθείτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα θέλατε να τον ρωτήσετε? Δεν έχω να τον ρωτήσω κάτι, πιστέψτε με. Μιλούσα συχνά εγώ μαζί του. Επειδή έχουμε συνυπάρξει, ήμασταν συνοδοιπόροι τόσα χρόνια στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το οποίο παρουσιάζει στη δημόσια σφαίρα είναι οι απόψεις του. Είναι η στρατηγική του για την επόμενη μέρα. Είναι κάτι όμως το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη, δεν μπορώ να το υιοθετήσω, γιατί είναι μακριά. Πιστεύετε ότι τον εκφράζει ή απλά αναγκάζεται να το υπηρετήσει γιατί υπάρχει ένα στόχο? Αν δεν το αποκηρύσεις και αν δεν το απομονώσεις, σημαίνει ότι
σε εκφράζει. Εγώ εκτιμώ ότι προφανώς τον εκφράζει. Άρα λοιπόν δεν έχω να ρωτήσω κάτι, διότι παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή και τις θέσεις και τις τοποθετήσεις και την συμπεριφορά και τη στρατηγική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι μια στρατηγική την οποία πιστεύει. Εγώ πιστεύω σε μια άλλη στρατηγική, ακροθυγώς σας έδωσα κάποιες πινελιές, η οποία έχει στον πυρήνα της πολιτικής της τον άνθρωπο και η οποία θέλει να απαντήσει και να ακουμπήσει πάνω στην κοινωνία, στους πολίτες, ως ζητούμενο των πολιτών. Και αυτό έχω υποχρέωση να κάνω. Βγαίνω λοιπόν μπροστά, όπως είπα προηγουμένως, με θάρρος, να πω τη γνώμη μου όπως τόσα χρόνια κάνω, και από εκεί και πέρα, στη δημοκρατία, ελεύθερο ο καθένας αποφασίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και τις απαντήσεις που δώσατε και ευχόμαστε και καλή επιτυχία στη νέα σας πολιτική προσπάθεια, στην ίδρυση του κόμματος με τον προσδιορισμό. Στη νέα πολιτική πρωτοβουλία. Νέα πολιτική πρωτοβουλία. Στο νέο. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε από κοντά την επόμενη φορά, εφόσον ο προσδιορισμός με τη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θερμός. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Είναι θερμός. Ευχαριστώ πολύ.